Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Η σημερινή μας διάλεξη θα έχει τίτλο «Οι πολεμιστές των γρυπών» και θα μιλήσουμε για την στρατιωτική και την πολιτική οργάνωση των Ελλήνων των Μυκηναϊκών χρόνων. Αυτό που βλέπουμε στις οθόνες μας είναι η αίθουσα του θρόνου ενός Μυκηναϊκού ανακτόρου. Συγκεκριμένα είναι η αναπαράσταση της αίθουσας του θρόνου του Μυκηναϊκού ανακτόρου της Πύλου, και υπάρχει στο Κρατικό Μουσείο της Βάδης στη Γερμανία. Βλέπετε δεξιά και αριστερά από τον θρόνο του Άνακτος υπάρχουν δύο μυθικές μορφές. Έχουν σώμα λιονταριού, ουρά φιδιού και κεφάλι αετού. Ο γρίπας είχε και φτερά αετού, αλλά οι Μυκηναίοι Άνακτες προτιμούσαν να είναι άπτεροι οι γρίπες που τους προστάτευαν για να έχουν πάντα την προστασία τους, και η προστασία των γρυπών επεκτηνόταν και στα τρία βασίλεια, στο υποχθόνιο, και γι' αυτό η ουρά τους ήταν ένα φίδι, στο χθόνιο, το σώμα του λιονταριού και τα πόδια του λιονταριού, και το ουράνιο, το κεφάλι και οι πτέρυγες του αετού. Θέλαν λοιπόν να έχουν δίπλα τους την προστασία των γρυπών, που άπτεροι θα έστεκαν πάντα συμπαραστάτες τους. Εδώ βλέπετε έναν άλλο γρύπα από το Μυκηναϊκό ανάκτορο της Κνωσού. Επίσης βλέπουμε το σώμα και τα πόδια του λιονταριού, το κεφάλι του αετού και την ουρά του φιδιού. Και εδώ είναι η αναπαράσταση της αίθουσας του θρόνου με τον θρόνο του Άνακτος. Ξέρετε, ο Μινωικός και ο Μυκηναϊκός πολιτισμός ήταν αδελφοί πολιτισμοί. Συνήθως οι επιστήμονες αρέσκονται στο να διαχωρίζουν τα πράγματα, και γι' αυτό μιλούν ξεχωριστά για τον Μινωικό πολιτισμό, τον Μυκηναϊκό, και μάλιστα παλαιότερα υποστήριζαν ότι οι πολιτισμοί αυτοί δεν ήταν καν πολιτισμοί Ελλήνων, γιατί δεν είχαν βρει γραπτά μνημεία τους. Όταν βρέθηκαν τα γραπτά μνημεία των Μυκηναίων και κατάφερε να αποκρυπτογραφήσει ο Βέντρης με τον Τσάντουικ την Μυκηναϊκή γραφή των Πύλινων πινακίδων της Πύλου και κάποιων που είχαν βρεθεί στη Κνωσό και σε άλλα Μυκηναϊκά ανάκτορα, πλέον πίστηκαν και πιο δύσπιστοι ότι πρόκειτο για πολιτισμούς ελληνικούς. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Αιγαιακός πολιτισμός ήταν η βάση για όλους τους πολιτισμούς αυτούς, που και ο Κυκλαδικός και ο Μινωικός και ο Μυκηναϊκός είναι παρακλάδια του και εξαδέρφια, ας το πούμε έτσι. Ξέρετε, στα αρχαία των Χεταίων υπάρχει μία λέξη που αναφέρεται σε κάποιο βασίλειο, το βασίλειο των Αχιγιάβα. Ίσως αυτό είναι το βασίλειο των Αχαιών, και έτσι οι Χεταίοι να ήξεραν τους Έλληνες των Μυκηναϊκών χρόνων. Και ποια χρόνια ήταν αυτά? Εδώ στην οθόνη μας έχουμε το ανάκτορο της Κνωσού. Πολλοί λένε ότι ο Μινωικός πολιτισμός άρχισε να παρακμάζει από τη στιγμή που πραγματοποιήθηκε η έγκριξη στη Θήρα, στο ηφαίστειο της Θήρας, και έτσι σιγά σιγά παρήκμασε και έσβησε ο Μινωικός πολιτισμός. Τοποθετούσαν μάλιστα οι επιστήμονες την έκρηξη αυτή γύρω στο 1500 πριν τη χρονολογία μας, όμως οι τελευταίες μετρήσεις και οι έρευνες που έχουν γίνει υπολογίζουν ότι η έκρηξη αυτή πρέπει να έγινε γύρω στο 1614 με 1613 πριν τη χρονολογία μας. Σκεφτείτε αυτό, πόσο παλιά ήταν τα ευρήματα που έχουν βρεθεί στο ακροτήρι της Θήρας. Θα δούμε παρακάτω. Δείχνουν έναν πολιτισμό αρχαιότατο, γιατί αν το 1600 κατεστράφηκε ο Κυκλαδικός πολιτισμός στο ακροτήρι της Θήρας, φανταστείτε πόσα εκατοντάδες χρόνια πριν είχε ακμάσει για να μπορέσει να παράξει τα έργα αυτά που βρέθηκαν. Εδώ βλέπουμε μια τοιχογραφία, η συγκεκριμένη είναι από την Κνωσό, αλλά παρόμοιες υπάρχουν και στο ακροτήρι της Θήρας, με μια φυσιολατρική σκηνή, δελφίνια, αχινούς, βλέπετε μια ομορφιά και μια αρμονία που υπάρχει στη σκηνή αυτή, γιατί οι Έλληνες της εποχής αυτής, του Χαλκού, ας πούμε γύρω στο 1500 πριν τη χρονολογία μας, ήταν άνθρωποι που ταξίδευαν, ήταν άνθρωποι της θάλασσας, άνθρωποι που πολεμούσαν και άνθρωποι που δημιουργούσαν καλλιτεχνικά και δημιουργούσαν από μικρότερα αντικείμενα μέχρι μεγαλύτερες κατασκευές, όπως τα κυκλόπια τείχη που θα δούμε παρακάτω. Αλλά εδώ στην οθόνη βλέπουμε ένα χρυσό κύπελο, το οποίο έχει χαραγμένη μια παρόμοια εικόνα με αυτήν που είδαμε προηγουμένως από την τοιχογραφία της Κνωσού. Υπάρχει ένα δελφίνι σε κάθε διάσμα του κυπέλου. Και εδώ βλέπετε κάποια άλλα δαχτυλίδια
Αυτά είναι από μια τελευταία ανασκαφή που πραγματοποιήθηκε το 2015 και συνεχίζεται ακόμη, είναι σε εξέλιξη και δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί καν τα τελικά ευρήματα. Αυτά τα ευρήματα βρέθηκαν στον λόφο του Άνου Εγκλιανού, πολύ κοντά στο ανάκτορο του Νέστορος, και είναι από τον λεγόμενο τάφο του Γρίπα Πολεμιστή, Griffin Warrior, έτσι τον ονόμασαν οι αρχαιολόγοι που είναι της Αμερικανικής σχολής, της αρχαιολογικής. Βέβαια, η ονομασία πολεμιστής, Γρίπας Πολεμιστής, ίσως αδικεί τον ενταφιασμένο Μικηναίο, διότι δεν ήταν απλώς ένας πολεμιστής. Προφανώς, επειδή έχει ενταφιαστεί μόνος του, ενώ σε άλλους τάφους που βρέθηκαν δίπλα υπάρχουν περισσότεροι ενταφιασμένοι πολεμιστές, πιθανόν να ήταν ο άναξ της εποχής, γύρω στο 1500 πριν από τη χρονολογία μας, δηλαδή 300 χρόνια πριν από τον Τροϊκό Πόλεμο, διότι η χρονολογία του Τροϊκού Πολέμου υπολογίζεται πλέον ότι είναι γύρω στο 1250 με 1200 πριν από τη χρονολογία μας. Επομένως, ένας άναξ του 1500 πριν από τη χρονολογία μας ετάφη με τα δαχτυλίδια του, που δείχνουν ότι δεν ήταν απλώς ένας πολεμιστής, αλλά ήταν ο ανώτατος άρχοντας του λαού του και μάλιστα ήταν και ο ανώτατος, ας το πούμε, θρησκευτικός λειτουργός του λαού του. Βλέπετε παράδειγμα το πάνω-πάνω δαχτυλίδι, που είναι μια παράσταση από ταυροκαθάψια. Υπάρχει ο ταύρος και ένας αναβάτης από πάνω και τα ταυροκαθάψια ήταν τελετουργία προς τιμήν των θεοτήτων των Μικηναίων. Και ξέρετε, οι Μικηναίοι είχαν μια ιδιορυθμία όπως και οι Μινωίτες, μια καλή ιδιορυθμία. Δεν τιμούσαν τους θεούς τους σε ναούς. Δεν έχουν βρεθεί οι κύματα που να προσδιορίζονται από τους αρχαιολόγους καθαρά για χρήση θρησκευτικών τελετών. Και αυτό πιθανόν να είναι αληθές. Βλέπετε στο μεγάλο δαχτυλίδι στην οθόνη μας ότι υπάρχουν κάποιες γυναικείες μορφές, προφανώς οι αίριες, που τελούν κάποια τελετουργία ή κάποιον τελετουργικό χορό έξω στην ύπαιθρο. Υπάρχουν δέντρα, υπάρχουν κάποια άνθη και βέβαια, να, εδώ βλέπετε ένα άλλο δαχτυλίδι από τον τάφο του Γρίπα Πολεμιστή που παρουσιάζει μια θηλυκή θεότητα καθισμένη στον θρόνο της. Επί του θρόνου της υπάρχει κάποιο, πιθανόν ένας αετός, κάποιο πτηνό και κάποια άλλη μορφή μικρότερη της παρουσιάζει κάποια προσφορά, κάποια θυσιαστική προσφορά. Μία άλλη παράσταση που ισχυροποιεί τον ισχυρισμό ότι ο πολιτισμός των Μινωητών και ο πολιτισμός των Μικηναίων είχαν πολύ στενές διασυνδέσεις, πολύ στενότερες από ό,τι εμείς γνωρίζουμε, είναι αυτό το δαχτυλίδι. Βλέπετε, θυμάστε και το προηγούμενο που είχε σκηνή ταυροκαθαψίων, αλλά βλέπετε και σε αυτήν ότι υπάρχουν δύο μορφές ταύρων που προφανώς έπαιζαν σημαντική λειτουργία στην θρησκεία, στην άσκηση της θρησκευτικής συνείδησης των Ελλήνων της εποχής. Βλέπετε στην άκρη του δαχτυλιδιού δύο στάχια και στη μέση ένα στάχι που έχει τρεις απολύξεις, ένα τριαδικό στάθι, που πιθανόν και αυτό κάτι να συμβόλιζε στη θρησκεία των Μικηναίων. Γι' αυτά βέβαια μπορούμε να πούμε κάποια άλλη φορά. Οι Μικηναίοι δεν ήταν μόνο θρησκευόμενοι άνθρωποι, οι οποίοι πολεμούσαν και δημιουργούσαν καλλιτεχνικά, αλλά ήταν και άνθρωποι πρικισμένοι με εξαιρετική αίσθηση του μέτρου και της τέχνης. Δέστε αυτό το έβριμα. Είναι πάλι από τον τάφο του Γρίπα Πολεμιστή. Είναι ένας φραγιδόλιθος από αχάτι και έχει μήκος μόνο 2 εκατοστά. Και βλέπετε σε αυτά τα 2 εκατοστά τι κατάφεραν να χαράξουν οι Μικηναίοι τεχνίτες. Κάτι που πιστεύουν οι σύγχρονοι μελετητές ότι και με τα σύγχρονα λέιζερ και με τους μεγενθητικούς μας φακούς είναι εξαιρετικά δύσκολο να αποδώσουμε μια τέτοια πλαστικότητα στις μορφές. Υπάρχει η κεντρική μορφή ενός πολεμιστή, προφανώς επειδή βρέθηκε στον τάφο του ενταφιασμένου άνακτα των Μικηνών του 1500, πιθανόν να ήταν ο ίδιος ο άναξ, να θρυλούνται σε αυτό το σφραγιδόλευθο τα αντραγαθήματά του στη μάχη, ο οποίος έχει ήδη σκοτώσει κάποιον αντίπαλο, κοίταται ο αντίπαλος ξαπλωμένος κάτω και είναι έτοιμος να καρφώσει το ξύφος του στο στήθος και του δεύτερου αντιπάλου, ο οποίος κρατάει μια σπίδα και ένα δόρυ. Ο Μικηναίος άναξ παρουσιάζεται γυμνός από τη μέση και πάνω, ίσως για να αναδεχθεί περισσότερο η ρώμη και η δύναμη του κορμιού του. Και εδώ να σας πω ότι και ο Ιούλιος Καίσαρας στα απομνημονεύματά του στους Γαλατικούς πολέμους αναφέρει ότι πολεμώντας
τις βαρβαρικές κατ' εκείνων φυλές, τις κέλτικες φυλές, τις γαλατικές φυλές στη Γαλατεία, τους έβλεπε ανθρώπους ψηλούς και δυνατούς, ήταν ψηλότεροι από τον μέσο όρο των Ρωμαίων της εποχής, να έρχονται κατά πάνω τους γυμνοί στην ουσία από τη μέση και πάνω, κραδένοντας απλώς ένα μεγάλο ξύφος, το οποίο ξύφος έμοιαζε πολύ με τα ξύφη των Μυκηναίων πολεμιστών. Θα τα δούμε παρακάτω με λεπτομέρεια. Εδώ είναι κάποια ξύφη, με το κάτω-κάτω βλέπετε έχει μια χρυσήλαβη που έχει διασωθεί και στο διάζωμα που υπάρχουν κάποια στρογγυλά ελεφαντοστέινα ημικυκλικά σχήματα, αυτά είναι τα επίμηλα, το πίσω μέρος της λαβής των ξυφών και έχουν βρεθεί σε τάφους ενταφιασμένων Μυκηναίων. Το συγκεκριμένο ξύφος που βλέπετε στην οθόνη είναι το ξύφος που είχε ενταφιαστεί μαζί με τον Άνακτα του 1500, τον πολεμιστή του Γρίπα, και βλέπετε στη μέση το δαχτυλίδι το οποίο είδαμε και προηγουμένως με τις γυναικείες μορφές που τελούν αυτόν τον τελετουργικό χορό στην Ήπεθρο. Δέστε την καταπληκτική του λεπτομέρεια στο σημείο που περνιέται στο δάχτυλο, στην κάτω φωτογραφία και από το πλάι στην πάνω φωτογραφία, τι εξαιρετικής ομορφιάς είναι αυτό το εύρημα του 1500. Και θα ήθελα να σκεφτούμε και το εξής. Πιθανόν τα ευρήματα αυτά να είναι περίπου του 1500, δεν είναι απολύτως ακριβής η ημερολογία αυτή, μπορεί να είναι και παλαιότερα. Αλλά σκεφτείτε το, μπορεί ο συγκεκριμένος ενταφιασμένος πολεμιστής να τα είχε από Λάφυρο, παράδειγμα, από κάποιον άλλον πολεμιστή που σκότωσε, ο οποίος να το είχε και αυτός από κάποιον παλαιότερο πολεμιστή. Καταλαβαίνετε τι θέλω να σας πω, ήταν αποκτήματα που τα πήγαιναν από πατέρα σε γιο, να είναι δηλαδή ακόμη παλαιότερα ευρήματα. Βέβαια, επειδή μείναμε λίγο στο όπλο του Μυκηναίου Άνακτα, πηγαίνουμε σε μία μορφή που έχει βρεθεί στην Κρήτη και είναι αυτό που σας έλεγα, οι γυναικείες μορφές που με εξαιρετική πλαστικότητα δείχνουν να βρίσκονται στη φύση, η συγκεκριμένη είναι η πυργύψα των κρίνων, και δείχνει να κόβει έναν κόκκινο κρίνο και ένας λευκός κρίνος είναι χαμηλότερα. Δέστε τι ομορφιά έχει αυτή η τοιχογραφία. Δεν ήταν λοιπόν μόνο πολεμιστές, δεν ήταν μόνο βασιλιάδες, δεν ήταν ευγενείς ή βάρβαροι. Ήταν όλα αυτά μαζί. Ίσως ήταν πιο ολοκληρωμένοι άνθρωποι από αυτό που είμαστε εμείς σήμερα. Στην προηγούμενη εκπομπή είχαμε μιλήσει γενικά για τη Μυκηναϊκή Ελλάδα. Είχαμε πει τα ιστορικά προλεγόμενα της Μυκηναϊκής Ελλάδος και είχαμε εξετάσει περιληπτικά την γενικότερη ιστορική πορεία του Μυκηναϊκού πολιτισμού. Είχαμε πει ότι οι ίδιοι Έλληνες της κλασικής εποχής πίστευαν πως η παρακμή των Μυκηναϊκών κέντρων οφειλόταν σε εσωτερικές ταραχές και έτσι αυτό που παλαιότερα κάποιοι επιστήμονες ονόμαζαν κάθοδος των Δωριαίων προφανώς δεν ήταν τίποτα άλλο παρά αποτέλεσμα αυτών ακριβώς των ταραχών. Και ξέρετε, η παρακμή των Μυκηναϊκών κέντρων που υπολογίζεται ότι ξεκίνησε γύρω στο 1200 και έγινε σταδιακά βέβαια, δεν έγινε ταυτοχρόνως σε όλα τα Μυκηναϊκά ανάκτορα του ελλαδικού χώρου, πιθανόν να έχει και άλλες αιτίες, να έγιναν φυσικές καταστροφές όπως σεισμοί που έχει αποδειχτεί ότι έγιναν στην Αργολίδα ή στον Ογλά, στη Βιωτία, να υπήρξαν περίοδοι ξηρασίας που αυτό είχε αποτέλεσμα, αν αυτό έγινε 2-3 χρονιές, να βλάφθηκε το εμπόριο, η εμπορική δραστηριότητα των Μυκηναίων και όλα αυτά είχαν αλυσιδωτές αντιδράσεις και άρχισε λοιπόν ο πολιτισμός τους να αλλάζει μορφή, όχι ότι καταστράφηκε. Το ότι στη φωτογραφία βλέπουμε τον Πλάτωνα, γιατί από τους νόμους, γάμα βιβλίου 682D, διαβάζουμε το εξής. Κατά το χρονικό διάστημα των 10 ετών της πολιορκίας της Τρίας, τα πράγματα χειροτέρεψαν στην πατρίδα του κάθε επιτιθέμενου. Οι νεότεροι επαναστάτησαν και δεν υποδέχτηκαν όπως έπρεπε τους στρατιώτες που επέστρεψαν στον τόπο τους. Ακούστε και το κείμενο στην αρχαία μας γλώσσα. «Ουκούν εν τούτο το χρόνο, όντι δεκέτη, όν το ήλιον επολιορκήτο, τα των πολιορκούντων εκάστον οίκη, κακά πολλά συνέβαινον γιγνώμενα, περί τα στάσεις των νέων, ή και αφικωμένης του στρατιώτας, εις τα των αυτών πόλης και οικίας, ου καλός, ουδέ εν δίκη υπεδέξαντο». Τι ακολούθησε? Ακολούθησαν αμέτρητοι φόνοι, σφαγές και εξορίες. Όσοι διώχθηκαν, ξαναγύρισαν αργότερα με άλλο όνομα, λέγονταν τώρα Δωριείς αντί Αχαιοί,
γιατί εκείνος που τους συγκέντρωσε στην εξορία καταγόταν από τη δωρίδα. Άλλωστε θανάτουστε και σφαγάς και φυγάς γενέστε παμπόλας. Υπάλλην εκπεσόντες κατήλθον με τα βαλώντες όνομα. Δωρείς αντιαχαιών κληθέντες, δια το τον συλλέξαντα είναι τα στότε φυγάς δωριά. Ίσως ο τρόπος της μάχης, εκεί γύρω στο 1200, που άρχισαν να γίνονται εσωτερικές αναταραχές μεταξύ των Μυκηναίων της εποχής, να είχαν αυτή τη μορφή που βλέπετε τώρα. Αυτή είναι μια σύγχρονη αναπαράσταση. Βλέπουμε έναν γονατισμένο αχαιό να κρατάει μια πυργοειδή ασπίδα, θα την περιγράψουμε παρακάτω με λεπτομέρεια. Ο όρθιος πολεμιστής κρατάει μια οκτώσχημη ασπίδα και φοράει ολόχαλκο θώρακα, ενώ υπάρχουν και δύο πολεμιστές επάνω στο άρμα που το σέρνει δύο άλογα. Εδώ θα ήθελα να σας πω το εξής για τους δωρείς που είπαμε προηγουμένως, ότι δεν συνέβη στην πραγματικότητα κάτι σαν κάθοδος των δωρεών, ότι δηλαδή στη φαντασία κάποιων οι δωρείς ήταν ελληνικό φύλο και κατέβηκαν νότια και υπόταξαν τους Μυκηναίους, τους Αχαιούς που δεν ήταν ελληνικό φύλο. Έχουμε πει ότι οι Μυκηναίοι ήταν ένας καθαρός ελληνικός πολιτισμός. Και από το απόσπασμα του Πλάτωνα που προηγήθηκε αποδεικνύεται αυτό, ότι οι ίδιοι οι δυσαρεστημένοι Αχαιοί έφυγαν σε εξορία και επανήλθαν να διεκδικήσουν μερίδιο της εξουσίας. Τώρα εκείνο που θα ήθελα να σας πω είναι για το όνομα Δωριής και γενικά για τις ονομασίες των ελληνικών φύλων. Αν πάμε πίσω στη μυθολογία και στο μύθο του Δευκαλίωνα, ας θυμηθούμε ότι ο Δευκαλίων, που ήταν γιος του Προμηθέα, μαζί με την Πύρα, η οποία ήταν η κόρη του Επιμηθέα, προσέξτε αυτό, η ένωση του Προμηθέα, εκείνου που σκέφτεται πριν πράξη, και του Επιμηθέα, εκείνου που σκέφτεται ενώ δυστυχώς έχει προλάβει να πράξει, η ένωση λοιπόν αυτών των δύο, ο Δευκαλίων με την Πύρα, μετά τον κατακλυσμό, ρίχνοντας πέτρες πίσω τους, παρήγαγαν πάλι το ανθρώπινο γένος. Και η πρώτη πέτρα που πέταξε ο Δευκαλίων ήταν ο Έλλην. Ο Έλληνας ήταν ο πατέρας του Αίολου, από τον οποίο προέρχονται οι Αιωλείς, οι αιωλικοί φυλοί, του Ξούθου, ο οποίος γέννησε στη συνέχεια τον Αχαιό, και από εκεί κατάγονται οι Αχαιοί, και τον Ίωνα, από εκεί κατάγονται οι Ίωνες, και τον Δώρο. Και από τον Δώρο βέβαια κατάγονται, σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, οι Δωρείς. Επομένως, ο Έλληνας, γιος του Δευκαλίων, του Δευκαλίωνος, και ο Αίολος, γενάρχης της αιωλικής φυλής, ο Ίωνας, ο Αχαιός, ο Δώρος, όλοι αυτοί ήταν οι γενάρχες των Ελλήνων. Οι Έλληνες είχαν συνέστηση της κοινής τους καταγωγής, της κοινής τους γλώσσας και του κοινού τους πολιτισμού γενικότερα. Ας προχωρήσουμε όμως. Εδώ βλέπετε μια άλλη σύγχρονη αναπαράσταση που δείχνει πώς περίπου πολεμούσαν οι Μυκηναίοι εκεί γύρω στο 1200. Ο αριστερός πολεμιστής με το δόρυ φοράει και αυτός ολόχαλκο θώρακα. Μη σας παραξενεύει αυτό. Μπορεί να φαίνεται θώρακας μεταγενέστερος, ρωμαϊκός ή και μεσαιωνικής εποχής. Όμως ευτυχώς ήταν ευτυχή συγκυρία ότι βρέθηκε στα δένδρα, θα πούμε περισσότερες λεπτομέρειες παρακάτω, δείγμα ενός τέτοιου ολόχαλκου θώρακος. Και βλέπετε ο δεξής πολεμιστής με το κράνος που έχει κάποιες άσπρες επενδύσεις. Αυτά τα άσπρα είναι δόντια άγριου κάπρου. Και αυτά θα τα δούμε με λεπτομέρεια παρακάτω. Και κρατάει μια οκτώσχημη ασπίδα. Αυτή είναι σύγχρονη αναπαράσταση. Δείχνει πως και οι σύγχρονοι άνθρωποι προσπαθούν να σκεφτούν, να οραματιστούν πώς ενδεχομένως ήταν ο πολιτισμός την εποχή αυτή για την οποία μιλάμε. Το δεδομένο είναι ότι γύρω στο 1200 μέχρι το 1050, πριν από τη χρονολογία μας, έγιναν σημαντικές ανακατατάξεις στις ελληνικές κοινωνίες της εποχής. Και ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Η διακοπή της άσκησης της εξουσίας, όπως τουλάχιστον την ασκούσαν οι Μυκηναίοι άρχοντες. Άμεση συνέπεια ήταν η διαφοροποίηση πέραν των άλλων της πολιτιστικής και οικονομικής ζωής. Το εμπόριο, όπως είπαμε και προηγουμένως, των Μυκηναίων διεκόπη. Και έτσι περάσαμε σε μία άλλη εποχή, γιατί αν διακοπεί το εμπόριο, καταλαβαίνετε, αλλάζουν τα οικονομικά δεδομένα της εποχής, αλλάζουν οι συσχετισμοί με τους γείτονες σε όλη την λεκάνη της Μεσογείου
Και επομένως σιγά σιγά ο τρόπος που ασκούσαν την εξουσία και ζούσαν οι Μυκηναίοι άρχισε να διαφοροποιείται. Έτσι περνάμε σε μια διαφορετική εποχή που οι ειδικοί επιστήμονες την ονόμασαν ελληνικό μεσαίωνα, ίσως ανεπιτυχώς κατά τη γνώμη μου, σκοτεινούς αιώνες, Dark Ages, την οποία τη θεωρούν μεταβατική εποχή μεταξύ των Μυκηναϊκών χρόνων και της έναρξης της αρχαϊκής εποχής. Τώρα, αν ήταν πράγματι σκοτεινοί αυτοί οι αιώνες, που δεν ήταν, θα μπορούμε να το εξετάσουμε σε κάποια άλλη παρουσίαση. Τώρα θα ήθελα να δούμε για τη γραπτή γλώσσα. Η γραπτή γλώσσα, λένε ότι η γραπτή γλώσσα των Μυκηναίων, η γραμμική Β, χάθηκε κατά τη διάρκεια των σκοτεινών αιώνων. Και έτσι οι επιστήμονες θεωρούσαν ότι, και γι' αυτό τους ονόμασαν, το ονόμασαν ελληνικό μεσαίωνα, θεώρησαν ότι ο πολιτισμός οπισθοδρόμησε. Αυτό είναι λάθος. Απλώς τα ευρήματα της Μυκηναϊκής γραφής είχαμε τη τύχη να είναι αρχαιακές καταγραφές σε πυλό. Ήταν ένα ευτελές υλικό, το οποίο οι αρχαιογράφοι, οι υπηρέτες, οι δούλοι, γιατί υπήρχαν και δούλοι στα Μυκηναϊκά ανάκτορα, κατέγραφαν απλώς τα αρχαιακά αποθέματα του Μυκηναϊκού ανακτόρου. Έχουμε τόσες ασπίδες, τόσα δόρατα, τόσα άρματα, τόσα πιθάρια από ηλιές και αρωματικό λάδι. Τα κατέγραφαν για έναν χρόνο και την επόμενη χρονιά κατέγραφαν τα νέα αποθέματά τους. Αυτά λοιπόν επειδή ήταν σε υλικό που ψήθηκε εν ώψη της φωτιάς που κατέστρεψε το ανάκτορο. Βλέπετε καμιά φορά οι τείχοι και οι συγκυρίες πώς βοηθούν τις κατόπινες γενιές να σχηματίσουν μια άποψη για το παρελθόν τους, που μπορεί να προσεγγίζει περισσότερο την αλήθεια. Ακριβώς λοιπόν επειδή ήταν σε ένα ευτελές υλικό που ψήθηκε και σκλήρινε, βρέθηκε μέχρι τις μέρες μας, παρέμεινε μέχρι τις μέρες μας. Και έτσι εμείς γνωρίζουμε πλέον, αφού την αποκρυπτογραφήσαμε κιόλας, ότι η γραφή αυτή ήταν ελληνική, μια αρχαιότατη ελληνική γραφή αιώνες πριν από τον χρόνο που κατά την παράδοση έζησε ο Όμηρος. Τι συμβαίνει τώρα, αυτοί οι άνθρωποι που είχαν αυτά τα ανάκτορα που βλέπουμε στην οθόνη μας, που είχαν αυτή την ομορφιά και αυτή την αρμονία, που είχαν αυτή την αίσθηση να λατρέψουν το θείο στην Ήπεθρο με ομορφιά και με ισορροπία. Αυτοί οι άνθρωποι δεν θα είχαν καλλιτεχνική δημιουργία. Δεν θα υπήρχαν ύμνοι προς τις θεότητές τους. Δεν θα υπήρχε γραπτή γραφή σε άλλα αντικείμενα, αποτυπωμένη σε άλλο υλικό. Ναι, αλλά αν ήταν σε δέρματα δεν θα έμεινε μέχρι τις μέρες μας. Γιατί είναι ένα υλικό που καταστρέφεται. Επομένως, δεν σημαίνει αυτό όλο, σας το είπα για να καταλάβετε ότι δεν σημαίνει ότι και το 1200 και με την έναρξη των λεγόμενων σκοτεινών αιώνων δεν οπισθοδρόμησε ο πολιτισμός, δεν έπαψε να υφίσταται η γραφή. Απλώς συνέχισε να γράφεται σε δέρματα ζώων, σε κάποιο είδος περγαμηνής, σε υλικό θέλω να πω που κατεστράφει και δεν παρέμεινε μέχρι τις μέρες μας. Ας δούμε όμως, γιατί προηγουμένως είδαμε την αναπαράσταση πάλι, μια σύγχρονη αναπαράσταση μια αίθουσα θρόνου. Αυτή είναι η φωτογραφία από την αίθουσα του θρόνου του ανακτόρου της Πύλου με το καινούριο στέγαστρο, έχει γίνει τα τελευταία 2 με 3 χρόνια. Όσοι δεν το έχετε επισκεφτεί, σας το συνιστώ ανεπιφύλακτα. Είναι μια υπέροχη γη. Η θέα από το ανάκτορο προς το Μεσσηνιακό κάμπο και τη θάλασσα στον κόλπο του Ναυαρίνου είναι φανταστική. Και εδώ βλέπουμε την αναπαράσταση, τη σύγχρονη αναπαράσταση από την αντίστοιχη αίθουσα του θρόνου του ανακτόρου των Μυκηνών. Κάπως έτσι είναι και η αναπαράσταση του ανακτόρου του Σπύλου. Βλέπετε τα χρώματα, βλέπετε την ομορφιά και βέβαια στο κέντρο της αίθουσας του θρόνου υπήρχε άσβεστη η εστία, που δεν ήταν για να ζεσταίνεται ο άναξ. Είχε και αυτό κάποια τελετουργική και κάποια συμβολική αξία. Και γι' αυτό στην κορυφή του ανακτόρου υπήρχε κενό για να μπορεί να φεύγει ο καπνός από τη φωτιά αυτή. Εδώ είναι αυτό που απέμεινε από το ανάκτορο, το Μυκηναϊκό ανάκτορο, στις Μυκήνες, στις ίδιες τις Μυκήνες και την θέα στον Αργολικό κάμπο και τα γύρω όρη. Ας περάσουμε τώρα στο κυρίως θέμα μας, που είναι η θεσμική διάρθρωση της κοινωνίας των Μυκηναίων Ελλήνων. Η πολιτική ζωή των Μυκηναϊκών κέντρων περιστρέφεται γύρω από το ανάκτορο, που είναι όπως είδαμε η κατοικία του άνακτα, το ανώτατο δηλαδή άρχοντα και της αυλής του. Το Μυκηναϊκό ανάκτορο αποτελείται από ένα σύνολο διαμερισμάτων που είναι διαρθρωμένο γύρω από μια μονάδα εξουσίας η οποία πιστοποιείται από την ύπαρξη της αίθουσας του θρόνου. Και αυτή είναι φωτογραφία από την αίθουσα του θρόνου της Πύλου, έτσι όπως είναι σήμερα. Βλέπετε, έχουν παραμείνει οι 4 τρύπες τις οποίες ήταν σφινωμένες οι 4 κολόνες
της ανακτορικής αίθουσας και στη μέση βέβαια η ανακτορική εστία. Και αυτή είναι μια αναπαράσταση σύγχρονη, έτσι όπως ο συγκεκριμένος καλλιτέχνης οραματίστηκε το ανάκτορα αυτό, όπως θα ήταν την εποχή εκείνη. Και βέβαια από τα ευρήματα που έχουμε, ειδικά από τον μινωικό πολιτισμό που έχει μείνει και το χρώμα από τοιχογραφίες του μυτιναϊκού ανακτόρου της Κνωσού, κάπως έτσι θα πρέπει να ήταν η ατμόσφαιρα που επικρατούσε στο μυτιναϊκό ανάκτορο. Αυτή είναι μια άλλη αναπαράσταση. Εδώ βλέπετε βέβαια μια διαφοροποίηση. Οι γρίπες που πλαισιώνουν τον μυτιναϊκό θρόνο έχουν φτερά. Οι μυτιναίοι άνακτες τους ήθελαν άπτερους για να είναι πάντα μαζί τους. Και αυτή είναι η αναπαράσταση από το Μουσείο της Βάδης. Είναι καταπληκτικό να μπορείς να πας και να δεις την πράξη, να περιηγηθείς, να καθίσεις σε έναν θρόνο που καθόταν ο άνακτας του 1500 πριν από τη χρονολογία μας. Τώρα, η ανακτορική εξουσία στηρίζεται στη συσσόρευση μεγάλου πλούτου, η οποία πιστοποιείται από την ύπαρξη μεγάλων αποθηκών. Στην, πίσω από την αίθουσα του θρόνου του ανακτόρου του Σπύλου υπάρχει ακριβώς μια αίθουσα που ακόμη και τώρα έχουν παραμείνει τεράστια πιθάρια στα οποία πιθανόν να φυλασσόταν το λάδι ή οι ελιές, τα αποθέματα του μυτιναίου άνακτος. Η συσσόρευση του πλούτου λοιπόν στηρίζει την ανακτορική εξουσία και η παραγωγή χρηστικών αντικειμένων. Χρηστικών αντικειμένων καθημερινής χρήσης, τελετουργικής χρήσης αλλά και οπλισμού. Και αυτό πιστοποιείται από την ύπαρξη πολλών εργαστηρίων και οπλοστασίων στους χώρους των μυτιναϊκών ανακτόρων. Βλέπετε εδώ στην προθήκη ενός μουσείου διάφορα αντικείμενα μυτιναϊκής προελεύσεως, ξύφι, όπλα αλλά και αμφορείς. Εδώ πάλι είναι μια συλλογή από όπλα της μυτιναϊκής περίοδου, γιατί βρήκαμε πάρα πολλά όπλα από τους Μυτιναίους. Και γι' αυτό μάλιστα λένε οι επιστήμονες ότι ήταν ένας πολεμικός λαός, ενώ αντίστοιχα στους Μινωίτες λένε ότι ήταν ένας πιο φιλιρηνικός λαός. Αυτή η διάκριση πάλι είναι στο μυαλό μας. Όπλα βρέθηκαν γιατί τα ευρήματα ήταν από τάφους που ανασκάφησαν. Και επειδή οι τάφοι ήταν από τους πολεμιστές και από τους άνακτες, που στήριζαν την εξουσία τους και στην πολεμική τους ανδρεία, τα περισσότερα από τα ευρήματα, πέρα από κοσμήματα, δαχτυλίδια ή άλλα χρηστικά αντικείμενα, ήταν και οπλισμός. Επομένως γι' αυτό από τους Μυτιναίους έχουμε τόσα πολλά ευρήματα που σχετίζονται με τον οπλισμό. Οι Μινωίτες είχαν επίσης μια τεράστια αυτοκρατορία. Επομένως και αυτοί με πολεμική δράση θα εδραίωσαν την δύναμή τους. Εν πάση περιπτώσει, η ύπαρξη των ανακτορικών αρχείων, στα οποία διασώθηκαν μετά από τόσους αιώνες οι πύληνες πινακίδες που είπαμε ότι με την φωτιά που κατέστρεψε τα αρχεία σκλήρυναν και παρέμειναν μέχρι τις μέρες μας, αυτά αποτελούν τα τεκμήρια των Μυτιναίων Ελλήνων και αναδεικνύουν τα τεκμήρια αυτά σε αναπόσπαστα συστατικά στοιχεία μιας πολύπλοκης γραφειοκρατικής και ανακτορικής οργάνωσης. Δέστε εδώ μια άλλη πύληνη πινακίδα που έχει παραμείνει και είναι μαυρισμένη από τη φωτιά και τον χρόνο. Μια ακόμη πύληνη πινακίδα. Και εδώ ας δούμε μερικές λέξεις της γραμμικής Β. Πολλές λέξεις θα τις δούμε ότι τις χρησιμοποιούμε ακόμη και σήμερα. Τρίποδες. Πάνω-πάνω είναι η γραμμική τους απεικόνιση από τις πύληνες πινακίδες. Κάτω είναι η συλλαβική απεικόνιση. Και με αγγλικά βέβαια στοιχεία, λατινικά γράμματα, γιατί δυστυχώς ήταν ξένοι επιστήμονες οι οποίοι ασχολήθηκαν με την αποκρυπτογράφηση και την μελέτη των πινακίδων αυτών. Τρίποδες λοιπόν, άξονες, άξες, τα τσεκούρια. Μία λέξη δλεύκος, ντέρευκο είναι στην συλλαβική μυτιναϊκή γραφή. Οι επιστήμονες οι οποίοι κατέγραψαν τη λέξη αυτή θεωρούν ότι είναι new wine, καινούριο ίνος, νέο κρασί. Όμως, ακούστε αυτό. Δευκαλίων. Πολλοί λένε ότι προέρχεται από το δλεύκος που είναι ο γλυκός. Επομένως μπορεί εδώ να μην ήταν ο νέος ίνος, αλλά να ήταν ο γλυκός ίνος η λέξη αυτή. Βλέπω μία άλλη λέξη, θυγατέρα, θυγάτερ, η κόρη, φάσγανα. Είναι λέξη που σημαίνει ξύφι, κούρος, αγόρι, κάτω αριστερά, γουάνακ. Ουάνακα, ο άναξ των Μυκηνών. Και βέβαια υπάρχει και μία λέξη Αιγύπτιος, γιατί είχαν στενή σχέση και εμπορική σχέση με τους Αιγυπτίους της εποχής. Εδώ είναι η
γραμμική απεικόνιση της λέξεως που σήμαινε, υποδήλωνε τον βασιλέα των Μυκηνών, μάλλον τον άρχοντα, γιατί βασιλεύς ήταν μία άλλη λέξη, κατώτερος σε ιεραρχία αξιωματούχος. Ο Άναξ λοιπόν, βλέπετε την γραμμική του απεικόνιση και την συλλαβική από κάτω, αποδίδεται λοιπόν στην αλφαβητική ελληνική ως Άναξ και υπάρχει και μία λέξη ο βασιλεύς, που βέβαια στην μυκηναϊκή ιεραρχία ήταν χαμηλότερα, θα τη δούμε αργότερα. Όμως θα ήθελα εδώ, έχω βρει μία άλλη απεικόνιση από έναν άλλο αρχαίο πολιτισμό στην απέναντι άκρη του πλανήτη μας, τον αρχαίο πολιτισμό της Κίνας. Εκεί ο βασιλεύς λεγόταν Wang. Ας δούμε την προηγούμενη πάλι. Άναξ Wanak. Βασιλεύς Wang. Και έχει κάτι σαν ελληνικό ξύ, όπως βλέπετε. Και βέβαια σχηματίστηκε έτσι αυτό το ιδεόγραμμα, το κινέζικο, γιατί υποδήλωνε τον ουρανό πάνω, κάτω-κάτω την γη και στη μέση ένα σπουδαίο πρόσωπο, a great person, είναι το ιδεόγραμμα αυτό στη μέση, το ανθρωπάκι που εικονίζεται. Επομένως ένα σπουδαίο πρόσωπο που ενώνει τον ουρανό με τη γη ήταν ο βασιλεύς. Δεν ισχυρίζομαι ότι οι Μυκηναίοι είχαν φτάσει μέχρι την Κίνα. Δεν μπορώ να το αποκλείσω όμως κιόλας. Για μένα όμως αυτό το έβριμα ήταν σπουδαίο και γι' αυτό ήθελα να το δείτε για προβληματισμό και όποιος θέλει μπορεί να το ψάξει περισσότερο. Ας πάμε λοιπόν στην λέξη που αποδίδεται στην ελληνική αλφαβητική ως βασιλεύς. Βλέπετε την γραμμική με τα συλλαβογράμματα της γραμμικής β' απεικόνιση και από κάτω με τα λατινικά γράμματα καζιρεύ, λοιπόν καζιρέου, ο βασιλεύς. Ο Άναξ τώρα είχε πολιτική και οικονομική δύναμη και κυβερνούσε με στένο στην περιφέρειά του. Ασκούσε όμως τη δύναμή του αποκεντρωτικά. Βλέπετε τα δύο συλλαβογράμματα «Ντάμο», «Δήμος». Πόσο σπουδαίο ότι και εμείς τώρα για τη μία αποκεντρωμένη διοίκηση, την αποκεντρωμένη εξουσία, χρησιμοποιεί την ίδια λέξη «Δήμος». Ο Άναξ λοιπόν κυβερνούσε αποκεντρωτικά με επιμερισμό αρμοδιοτήτων σε πολλούς αξιωματούχους. Ελεγχόμενος από τον Δήμο, δηλαδή τον λαό, όπως συγκροτείται σε σώμα κατά τις συνελεύσεις του. Αυτός είναι ο Αριστοτέλης. Γιατί έχω αυτή την διαφάνεια, θα σας την πω σε λίγο, αφού πρώτα σας πω λαός. Η λέξη λας σήμαινε την πέτρα, όπως πιθανόν πολλοί θα γνωρίζετε. Ο λαός λοιπόν είναι οι άνθρωποι που βγήκαν από την πέτρα, ο λαός της πέτρας, ίσως να σχετίζονται με τον μύθο του Δευκαλίου, να πω όπως είπαμε, πετώντας ο Δευκαλίων την πέτρα, γεννιόταν ένας άρεν άνθρωπος και πετώντας αντίστοιχα η πύρα μία πέτρα, γεννιόταν μία γυναίκα. Ο Αριστοτέλης λοιπόν, στα πολιτικά του, το απόσπασμα είναι το 1285 B, μας λέει ότι οι βασιλείς των ηρωικών χρόνων, εννοεί τους κυριάρχους, τους άνακτες δηλαδή των ηρωικών χρόνων, διαγάρτω τους πρώτους γενέστε του πλήθους ευεργέτας, κατά τέχνας ή πόλεμων, ίδια το συναγαγήν ή πορείς εχώραν, εγίγνοντο βασιλείς εκόντων και τις παραλαμβάνους οι πάτριοι. Κύριοι δε ήσαν της τεκαταπόλεμων ηγεμονίας και των θυσιών, ως εμή ιερατικέ και προς τούτης τας δίκας έκρινων. Δηλαδή, είτε επειδή οι βασιλείς έγιναν οι πρώτοι ευεργέτες των ανθρώπων στην τέχνες ή στον πόλεμο, ή επειδή τους συνένωσαν, ή επειδή τους παρήχαν χώρα, τόπο, εξουσίαζαν με τη θέληση του λαού και κληρονόμησαν στους διαδόχους τους την εξουσία. Κατήχαν δε την αρχηγία στον πόλεμο και στις θυσίες, όσες δεν ήταν ιερατικές και σύμφωνα με αυτές έκριναν τις διαφορές. Ήταν συνεπώς και οι ανώτατοι κριτές, οι ανώτατοι δικαστές της εποχής τους. Είπαμε για τον λαό. Ο λαός ήταν το σώμα των πολιτών, των συνενωμένων όμως σε στρατιώτες. Και ο ηγέτης των στρατιωτών αυτών ήταν ο Λαφαγέτας. Έχει βρεθεί λοιπόν η καταγραφή στις πλήνες πινακίδες ενός αξιωματούχου, βλέπετε την γραμμική του αναπαράσταση και την αλφαβητική του Λαφαγέτας, που σημαίνει ο ηγέτης του λαού, από το λαός που ήταν ο στρατός και ο ηγέτης από το ρήμα άγω που σημαίνει οδηγό. Εδώ ας πούμε είναι δύο Λαφαγέτες, δύο ηγέτες του λαού που πολεμούν ο ένας εναντίον του άλλου. Ο Λαφαγέτας, ο ηγέτης του λαού, είναι ο αρχηγός του στρατεύματος, ο αρχιστράτηγος των Μυκηναϊκών Ενόπλων Δυνάμεων. Βλέπετε εδώ ένα
κράνος που έχει βρεθεί. Αυτό είναι ένα οδοντόφρακτο κράνος. Το είδατε προηγουμένως στην ζωγραφική του απεικόνηση. Αυτά, ξέρετε, τα κράνη ήταν από χαβλιόδοντες άγριων κάπρων. Υπολογίζονται ότι περίπου για το κάθε ένα από αυτά πιθανόν να χρησιμοποιήθηκαν ακόμη και 82 ή 84 δόντια κάπρου, χαβλιόδοντες. Φανταστείτε λοιπόν πόσοι κάπροι είχαν σκοτωθεί, και αυτό απεικόνιζε ακριβώς την δύναμη του φέροντα το κράνος, γιατί θα πρέπει να έχει σκοτώσει ο ίδιος σε κυνήγι το δυνατό αυτό ζώο για να πάρει τα δόντια του και να επενδύσει το κράνος του, το οποίο ήταν δερμάτινο. Εσωτερικά είχε μαλλί προβάτου για να προφυλάσει το κεφάλι και εξωτερικά την προστασία αυτή των δοντιών του άγριου κάπρου. Εδώ θα ήθελα να σας πω ότι η λέξη λαός είχε την εποχή αυτή στρατιωτική έννοια και περιλαμβάνει τους πολίτες ως στρατιώτες. Υπήρχε η έννοια του Δήμου, που την είδαμε προηγουμένως, που είχε την πολιτική έννοια. Εδώ στην οθόνη μας βλέπουμε έναν θώρακα που πιθανόν αφόραγε ο αρχιστράτηγος των Μυκηναίων. Το είδατε και στην ζωγραφική του απεικόνιση προηγουμένως, ο ολόχαλκος θώρακας που μοιάζει με τον θώρακα ενός μεσαιωνικού υπότη. Και το κράνος είναι επενδεδημένο πάλι από χαβλιόδοντες άγριου κάπρου. Να πούμε ότι στην αρχαϊκή Ελλάδα και αργότερα στην κλασική, ο όρος λαός δεν αντιδιαστέλλεται από τον όρο δήμος. Παραδείγματος χάρη στην ιωνική λέξη λειτουργός αντιστοιχεί η δωρική δάμουργος. Και στον κώδικα της Γόρτινος αναφέρεται η λέξη στραταγέτας, η οποία παραπέμπει στον λαφαγέτα του μυκηναϊκού κόσμου. Η εναλλαγή λοιπόν μεταξύ των λέξεων λαός και δήμος παραπέμπει σε μια διάκριση μεταξύ των δύο βασιλικών οίκων της Σπάρτης, των Αιγιδών και των Ευρυποντιδών, τα μέλη των οποίων αντίστοιχα είχαν ονόματα που έγιναν σε λαός και δάμους. Και εδώ να σας πω ακόμη ότι σε μια θεσσαλική επιγραφή, που χρονολογείται γύρω στον 1ο αιώνα πριν από τη χρονολογία μας, είναι αξιοπρόσεκτη η αναφορά ενός ονόματος Δρεβέλαος Ευδάμου. Ας δούμε τώρα την αντιστοιχία μεταξύ της δύναμης του Άνακτα από τη μία και του Λαφαγέτα από την άλλη. Και αυτό σε σχέση με την έγκυο ιδιοκτησία που κατήχαν, εν γη, την ιδιοκτησία σε γη. Από μία πινακίδα της Πύλου, την PYER 312, φαίνεται ότι ο Άναξ κατέχει ένα τέμενος, βλέπετε την λέξη, την γραφή του στη μυκηναϊκή γραμμική β' και στην αλφαβητική, ας το πούμε, γραφή, ένα τέμενος, μια εδαφική έκταση, που ήταν τριπλάσια από την έκταση που κατέχει ο Λαφαγέτας. Το τέμενος υποδηλώνει μια σχέση γεωκατοχής και απαντάται τόσο στις μυκηναϊκές πινακίδες, όσο βέβαια και στον Όμηρο. Εδώ βλέπετε την ζωγραφική απεικόνιση μιας εσωτερικής αυλής από το ανάκτορο της Πύλου. Το τέμενος του άνακτα της Πύλου ήταν δυνάμιος 30 ταλάντων σιταρόσπορου, ενώ του Λαφαγέτα 10 ταλάντων σιταρόσπορου. Ας δούμε τον βασιλέα τώρα. Βλέπετε την γραμμική του απεικόνιση στα συλλαβογράμματα της γραμμικής Β και την συλλαβική του Βασιλεύ. Ο βασιλεύ λοιπόν ασκεί μια περιορισμένη εξουσία και διοικεί μικρότερα τοπικά κέντρα. Στις πύληνες πινακίδες της γραμμικής Β αναφέρεται συνήθως σε σχέση με τα μέταλλα, και επειδή τα μέταλλα ήταν σπουδαία βέβαια, και αυτό που μπορούσε να παράξει από το μέταλλο επίσης ήταν σπουδαίο, είτε χρηστικά αντικείμενα, πολυτελή για τελειδωρική χρήση, είτε καθημερινής χρήσης, είτε οπλισμός, άρχισε να αποκτά σταδιακά μεγαλύτερη δύναμη. Πριν την ανάπτυξη των μεγάλων ανακτορικών κέντρων, οι μυκηνολόγοι θεωρούν ότι οι επικεφαλής των Νίκων, Βόκο, θα δούμε παρακάτω το σχετικό, τη συλλαβική γραφή, μιας συγκεκριμένης τοπικής κοινωνίας, ένωσαν μικρότερους οίκους κάτω από την ηγεμονία του δικού τους βασιλικού οίκου και σχημάτισαν ευρύτερους κοινωνικο-οικονομικούς πολιτικούς σχηματισμούς της πολιτείας των Νίκων. Και έτσι λοιπόν αναδείχθηκαν ως βασιλείς, καζιρεύ. Αυτή είναι η γραφή της λέξεως που αντιστοιχεί στην λέξη οίκος. Με την ίδρυση όμως των μεγάλων ανακτορικών κέντρων, και εδώ βλέπετε τα συλλαβογράμματα της μυκηναϊκής γραφής, της γραμμικής Β, που αποδίδουν τη λέξη ανάκτορο, βανακάτερο, επιβλήθηκε σε όλους τους μικρότερους τοπάρχες με την ίδρυση λοιπόν των μυκηναϊκών μεγάλων ανακτορικών κέντρων,
επιβλήθηκε ο άναξ σε όλους τους μικρότερους βασιλείς και η εξουσία επικεντρώθηκε γύρω από το ανάκτερο, τον ανακτορικό λοιπόν οίκο, ο οποίος στέκεται στην κορυφή μιας ιεραρχικά διαρθρωμένης πολιτείας οίκων. Εδώ λοιπόν είναι η αίθουσα του θρόνου του άνακτος, ενός Μυκηναίου άνακτος στην Πύλο. Βλέπετε στο κέντρο είναι η εστία που καίει άσβεστα και στο βάθος κάποιος πολεμιστής πίσω του υπάρχει μια οκτάσχημη ασπίδα. Πάλι εδώ είναι η εσωτερική αυλή. Είχαν εσωτερικές αυλές, είχαν στοιχεία τα οποία τα ζηλεύουμε και σήμερα. Η αρχιτεκτονική των Μυκηναίων και των Μενοητών βέβαια ήταν καταπληκτική. Εδώ βλέπετε μια σχεδιαστική απεικόνηση από σχεδιαστικό πρόγραμμα με κομπιούτερ του Μυκηναϊκού Ανακτόρου της κεντρικής αίθουσας, του κεντρικού κτηρίου, του Μυκηναϊκού Ανακτόρου της Πύλου. Στο κέντρο υπάρχει το πρόπυλο με μια κεντρική κολόνα που θεωρούν ότι θα πρέπει να ήταν βαμμένη σε αυτό το πορφυρό χρώμα όπως και στο ανάκτορο της Κνωσού. Και στην πορεία εισερχόμενος ο επισκέπτης έφτανε τελικά στην αίθουσα του θρόνου που είχε 4 κολόνες γύρω-γύρω από την ανακτορική εστία. Εδώ βλέπετε το πρόπυλο πάνω δεξιά σε μια απεικόνισή του σύγχρονη και η κεντρική φωτογραφία είναι το πώς είναι τα ανάκτορα τώρα. Έχει μείνει στο κέντρο απλώς η βάση της κεντρικής κολόνας του πρόπυλου του ανακτόρου. Αυτή είναι μια φανταστική απεικόνιση του ανακτόρου μαζί με τα τείχη του. Κάπως έτσι το φαντάστηκε ο καλλιτέχνης. Δεν απήχε πολύ από την πραγματικότητα. Ας συνεχίσουμε όμως στη θεσμική διάρθρωση της φανταστικής αυτής κοινωνίας. Ήταν μια εξαιρετικά αναπτυγμένη κοινωνία με τον δαμοκόρο. Στις πύλινες πινακίδες λοιπόν έχουν βρεθεί αυτά τα συλλαβογράμματα που οι μυκηνολόγοι θεωρούν ότι αποδίδουν τη λέξη δαμοκόρος. Θα λέγαμε κάτι σαν δήμαρχος της τωρινής εποχής. Ήταν ένας υψηλά ιστάμενος αξιωματούχος και αποτελούσε τον σύνδεσμο μεταξύ του Δήμου και της ανακτορικής διοίκησης. Ο Δήμος ήταν η τοπική διοικητική οντότητα και είχε δικό του αντιπροσωπευτικό όργανο συγκροτούμενο από τους κοτονούκο, τους κτηνούχους, αυτούς που κατήχαν γη, τους κτήτορες αγροτεμαχίων. Βλέπετε την γραμμική απεικόνιση και την αλφαβητική. Ο Δήμος λοιπόν που συγκροτείται από τους γεωκτήμονες της εποχής αποτελεί συλλογικό σώμα σε κάθε διοικητική περιφέρεια της ανακτορικής επικράτειας, πράγμα που σημαίνει ότι για κάθε περιφέρεια υπήρχαν αντίστοιχοι δήμοι και στον κάθε δήμο, κάθε διοικητικής περιφέρειας ανήκει η διαχείριση της κοινόκτητης γης. Η γη κατά βάση ήταν κοινόκτητη και αποδιδόταν το μεγαλύτερο μέρος βέβαια στον άνακτα, ο οποίος το διαχειριζόταν κατά τον καλύτερο τρόπο, όπως δείχνουν οι εκατοενταετίες που επέζησε ο πολιτισμός αυτός και διέπρεψε. Η σημασία που απέδιδε ο ίδιος ο Μυκηναίος άναξ στο θεσμό του Δήμου υποδηλώνεται ακριβώς από την τοποθέτηση ενός υψηλό βαθμού αξιωματούχου του δαμοκόρου, ο οποίος αποτελούσε σύνδεσμο μεταξύ των Δήμων και του ίδιου του άνακτος. Στην Πύλο, τέλος, θα ήθελα να σας πω ότι υπάρχει και αναφορά σε ένα συμβούλιο γερόντων, την Κεροσία, την Γερουσία. Ξέρετε, οι Αχαιοί δεν ήταν κάτι διαφορετικό από τους Δωρείους, όπως σας είπα. Επομένως, και μέσα από το διάβα των σκοτεινών έως των αιώνων, όπως τους οραματίστηκαν κάποιοι απεσιόδοξοι επιστήμονες του παρελθόντος, οι Έλληνες αυτοί επέζησαν και κράτησαν κάτι από την διοίκησή τους και τον τρόπο λειτουργίας τους και στις κατοπινές γενιές, τους βασιλείς τους ή το θεσμό της γερουσίας τους. Σε πινακίδες της Πύλου υπάρχει η γραμμική απεικόνιση ενός άλλου αξιωματούχου, Εκέτα, διαβάζεται στην αλφαβητική ελληνική ως Επέτης ή Επέτας. Θεωρείται ως ακόλουθος, εταίρος του άνακτος. Follower, Gefolgsmann, Suivan, το αναφέρουν οι μυκηνολόγοι. Η λέξη προφανώς πιθανόν προέρχεται από την ίδια ρίζα με το ρήμα έπομε που σημαίνει ακολουθώ και στα λατινικά sequor. Οι επέτες λοιπόν πιθανολογούμε ότι ήταν ευγενείς με αυξημένες πολιτικοστρατιωτικές ικανότητες. Εδώ βλέπουμε την απεικόνιση από το ανάκτορο της Πύλου είναι μια στοιχογραφίας ενός αξιωματούχου που πιθανόν ήταν ένας ακόλουθος του άνακτος, ο οποίος έχει, βλέπετε, έναν πεζό στρατιώτη που τον ακολουθεί. Φοράει δερμάτινο κράνος, πιθανόν να έχει πάνω
ραμμένα δόντια άγριου κάπρου. Οι επέτες λοιπόν παραλληλίζονται με τους εταίρους υπείς των μεταγενέστερων Μακεδόνων βασιλέων. Ο όρος επέτης συγγενεύει με το λατινικό «equites» υπείς, από τη ρίζα «έκφος» που σημαίνει «άλογο». Και αυτό φανερώνει την ιδιότητά τους ως αρματιλατών πολεμιστών και την υψηλή κοινωνική τους θέση, ανάλογη με εκείνη των αριστοκρατών υπαίων των κλασικών χρόνων των ελληνικών κρατών πόλεων ή των υπαίων του Μεσαίωνος. Εδώ βλέπετε μια άλλη πύληνη πινακίδα με κάποιες σημειώσεις, είναι όπως την αποκρυπτογράφησε ο Βέντρης, και από τις πινακίδες της πύλου προκύπτει μια κατάσταση πολεμικής ανάγκης. Τότε πολλοί επέτες, πολλοί ακόλουθοι του Μυκηναίου Άνακτος, στέλνονται σε παράλληλες θέσεις, διοικούντες ομάδες επιτήρησης των ακτών. Ο Μυκηναίος Άναξ τους παρήχε εφόδια, οπλισμό και άρματα, γιατί τα άρματα, οι ρόδες των αρμάτων, οι θώρακες, όλα αυτά βρίσκονται κατά βάση στις μυκηναϊκές ανακτορικές αποθήκες. Τους παρήχε λοιπόν οπλισμό, είναι ήδη προφανώς κατάφρακτοι αρματομάχοι και αποτελούν το σύνδεσμο μεταξύ του Μυκηναίου Άνακτος και των μικρότερων τοπαρχών, στους οποίους διαβιβάζουν τις εντολές του. Οι τοπάρχες αυτοί χαρακτηρίζονται στις πινακίδες με τη λέξη «μορόκα». Βλέπετε την συλλαβική απεικόνισή τους, την γραφή τους και την αλφαβητική ως «μυρόπας», λέξη η οποία ετυμολογείται από το «μύρα», που σημαίνει εδαφική έκταση, και το «πάσαστε», που είναι αόριστος του ρήματος «πατέομαι», «κατέχω». Ο «μυρόπας» λοιπόν είναι ο κάτοχος ενός συγκεκριμένου εδαφικού τμήματος. Δεν μπορούμε να ξέρουμε πόσο μεγάλο ή μικρότερο ήταν αυτό, αλλά είναι και αυτός ένας γεωκτήμονας. Και μια τελευταία κατηγορία αξιωματούχων ήταν οι τελεστές. Στη γραμμική Β βλέπουμε αυτά τα τρία συλλαβογράμματα που αποδίδονται αλφαβητικά ως τερέτα, τελετής, τελεστάς, και εμφανίζονται πάντα σε σχέση με γεωκατοχικές σχέσεις, χωρίς να είναι εξακριβωμένη ακριβώς η θέση και η λειτουργία τους στο μυκηναϊκό ανακτορικό σύστημα. Εδώ βλέπετε την γραμμική Β, το σύνολο των συλλαβογραμμάτων. Με αυτά τα γράμματα λοιπόν χάραζαν πάνω στις πύλινες πινακίδες οι Μυκηναίοι τα αποθέματα στην ουσία των ανακτορικών αποθηκών. Αν σε άλλο υλικό χάραζαν με άλλον τρόπο κάποια σημάδια, δεν το ξέρουμε τώρα. Θέλω να πω ότι κάποιο είδος αλφαβητικής γραφής πιθανόν να υπήρχε και σε εκείνα τα αρχαιότατα χρόνια. Το σίγουρο είναι ότι η γραφή μας και η γλώσσα μας έχει μια τεράστια συνέχεια, την οποία δυστυχώς την παραβλέπουμε. Και όχι μόνο την παραβλέπουμε, αλλά με τον τρόπο που δρούμε απέναντί της, συνεχώς καταστρέφουμε την ροή της και τη συνέχεια, την ιστορική που έχει. Κοιτάξτε αυτές τις λέξεις που έχω σημειώσει σε αυτή τη διαφάνεια. Είναι λέξεις που βρέθηκαν καταγεγραμμένες στα μυκηναϊκά αρχεία. Που, θυμηθείτε το αυτό, δεν ήταν θεσμικά κείμενα, δεν ήταν καλλιτεχνικά κείμενα, δεν ήταν ύμνη προς τους θεούς τους, δεν ήταν ένα κείμενο, θέλω να πω, κάποιας ύψιστης σπουδαιότητας, ήταν αρχαϊκές καταγραφές. Κι όμως ακόμη και σε αυτές τις αρχαϊκές καταγραφές διαπιστώνουμε ότι υπήρχε λέξη που διαβάζεται ως διδάσκαλος. Υπήρχε λέξη «ερέτα» που διαβάζεται ως κοπηλάτης. Και σήμερα λέμε, 3.500 χρόνια μετά, σύλλογος ερετών. Λέμε «ράπτης», και οι Μυκηναίοι είχαν στη συλλαβική τους γραφή αναφέρει στις πύλινες πινακίδες τη λέξη αυτή. Διαβάζουμε επίσης για τον ιερεύ, ο ιερέας, την ιέρεια, την ιέρεια. Διαβάζουμε για τον τοκοντόμο, ήταν ο οικοδόμος. Και εδώ πάλι θα ήθελα να σας πω ότι ο τρόπος που καταγράφηκαν σε αλφαβητική γραφή αυτές οι λέξεις είναι σύμφωνα με την φαντασία ενδεχομένως των μυκηνολόγων, οι οποίοι γνωρίζουν βέβαια την αρχαιοελληνική, αλλά δεν την μίλησαν ποτέ, όπως δεν την μιλήσαμε και εμείς. Θέλω να πω, η γλώσσα μας, η οποία ήταν ποιητική και λογοτεχνική και μουσική, πιθανόν να έχει τρόπους εκφοράς οι οποίοι μας διαφεύγουν αυτή τη στιγμή. Διαβάζουμε επίσης για τον ναυδόμο, τον ναυπηγό. Διαβάζουμε για τον οπισούκο, τον επόπτη των σίκων. Αυτή είναι μια σπουδαία λέξη κατά τη γνώμη μου.
όψ, όπως είναι το μάτι. Και έτσι λέμε όψι και λέμε και ορό. Επομένως, όπι σούκο από τη λέξη όψ, από τη ρίζα αυτή και το σίκο, είναι αυτός που εποπτεύει τα σίκα. Τα σίκα ήταν ένα σπουδαίο εμπορικό προϊόν για εκείνη την εποχή, για την εποχή των κλασικών χρόνων επίσης. Και μάλιστα από την εποχή των κλασικών χρόνων έχουμε τη λέξη σικοφάντης, που είναι αυτός που φαίνει, αυτός που παρουσιάζει τα σίκα. Αυτός που κατέδιδε κάποιον που θα προσπαθούσε να εξάγει από την Αττική σίκα τα οποία δεν είχε άδεια να εξάγει. Ήταν, σας λέω, ένα σπουδαίο εμπορεύσιμο προϊόν. Ακόμη λοιπόν και 3.500 χρόνια πριν από την χρονολογία μας, υπήρχε ένας επόπτης σίκων, ένας αξιωματούχος και ένας κρατικός υπάλληλος που φρόντιζε για αυτή τη λειτουργία. Και επίσης η τελευταία λέξη που υπάρχει σε αυτή τη διαφάνεια είναι η λέξη κεραμεύ. Κεραμέου, κεραμεύ, είναι ο αγκιοπλάστης. Τη χρησιμοποιούμε και εμείς σήμερα. Σε αυτές λοιπόν τις πύλινες πινακίδες ήταν καταγεγραμμένες αυτές οι λέξεις. Και είναι σπουδαίο που σήμερα μπορούμε εμείς να νιώσουμε τη συνέχεια της γλώσσας μας, την οποία την επισφράγισαν και την επιβεβαίωσαν περίτρανα ο Βέντρις με τον Τσάντουικ το 1952, όταν προέβησαν στην αποκρυπτογράφηση της γραφής. Για την αποκρυπτογράφηση μιλήσαμε πολύ στην προηγούμενη εκπομπή, στα ιστορικά προλεγόμενα της Μυκηναϊκής Ελλάδος, όμως εδώ έχω σημειώσει ότι το 1953, στη Journal of Hellenic Studies, στο τεύχος νούμερο 73, δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά το άρθρο των Βέντρις και Τσάντουικ, οι αποδείξεις για ελληνική διάλεκτο στα Μυκηναϊκά αρχεία. Στα Μυκηναϊκά αρχεία λοιπόν και στις πύλινες πινακίδες που είχαμε το ευτύχημα να έχουμε μέχρι τις μέρες μας, έχουμε στοιχεία και για την ιατρική της εποχής του Χαλκού. Υπάρχει χαραγμένη η λέξη ιατέ, ιατήρ. Υπάρχει η λέξη, ακούστε το αυτό, η ανατόμου, η ανατόμος, ο χειρουργός. Δεν υπήρχε απλώς ένας θεραπευτής, ένας γιατρός, γιατί υπάρχει και η λέξη θεραπευτή, θεραπευτής. Υπήρχε ανατόμος, υπήρχε χειρουργός και πράγματι έχουν βρεθεί σε τάφους της εποχής ευρήματα τα οποία σχετίζονται με χειρουργικές επεμβάσεις ή χειρουργικά εργαλεία. Κάτι είναι πολύ σπουδαίο και αυτό σας το θέτω απλώς σαν σκέψη ως προς την αρχαιότητα και τη συνέχεια της γλώσσας μας. Πώς είπαμε, δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια την αποδιαρθρώνουμε πλήρως. Ας δούμε μία ακόμη διαφάνεια που υπάρχουν λέξεις για τους θεούς. Και αυτό είναι σπουδαίο. Γιατί βλέπουμε ότι και η θρησκεία των Μυκηναίων Ελλήνων δεν διέφερε τόσο πολύ στην ουσία της από τη θρησκεία των μετακοινών. Μπορεί να διαφέρει ο τρόπος που λατρεύεις το θείο ή εκδηλώνεις το θρησκευτικό σου συνέστημα. Όμως ο τρόπος που απευθυνόντουσαν σε αρχαιακές καταγραφές στις θεότητές τους ήταν ο εξής. Και γιατί λέω σε αρχαιακές καταγραφές? Εδώ μπορεί να έγραφαν παράδειγμα ότι προς τιμήν του Δία ή της Ποτνίας Αθηνάς υπάρχουν τόσα πιθάρια αρωματικού ελαίου. Καταλαβαίνετε θέλω να πω. Το είπαμε και πάλι, δεν ήταν κείμενα της λειτουργίας, της ουσιαστικής λειτουργίας της Μυκηναϊκής κοινωνίας. Φυσικά και θα υπήρχαν και θεσμικά κείμενα και ίσως και θα καταγράφουν και τα έπι τους σε κάποια μορφής γραφή, σε υλικά όμως που δεν διασώθησαν. Ας πάμε όμως σε αυτή τη διαφάνεια. Υπάρχει λοιπόν η λέξη δίβα, δίας. Και σκεφτείτε ότι σε επίσης μία μακρινή άκρη του κόσμου, στην Ινδία και στη σανσκριτική γλώσσα, δίβα ονομάζουν τη θεότητά τους. Και έφτασε αυτή αργότερα μέσω της της ελληνικής διάδοσης από τους Μυκηναίους, οι οποίοι σε όλη τη λεκάνη της Μεσογείου και ενδεχομένως και πολύ μακρύτερα από τη Μεσόγειο είχαν επεκταθεί, αυτή η λέξη να αποδίδει τη θεότητα λοιπόν σε πολλούς λαούς και πολλούς πολιτισμούς. Βλέπουμε επίσης καταγεγραμμένη τη λέξη αίρα. Ήρα. Εμά, Ερμής. Άρε, ο Άρης. Απέρο, ο Απόλλων. Ποσενταώνε, ο Ποσειδώνας. Διόνυσο, ο Διόνυσος. Αυτό σε σχέση με το Διόνυσο και σε σχέση με την Δίβα, με τη λέξη Δίβα της σανσκριτικής διαλέκτου, η οποία είναι μεταπεινή, η μεταγενέστερη της μυκηναϊκής διαλέκτου, κάτι σημαίνει αυτό, θα το κουβεντιάσουμε. Υπάρχει
Ταννά Ποτνία, η Αθηνά Ποτνία. Και βέβαια υπάρχει και η λέξη Ερηνίες. Όλες αυτές οι λέξεις λοιπόν για μένα είναι πολύ σημαντικό που ευρέθησαν και μπορούμε εμείς σήμερα να τις καταλάβουμε. Όμως, ας δούμε γιατί ο λαός αυτός είπαμε ότι δεν διέπρεπε μόνο στην τέχνη και στην λατρεία της θεότητας, αλλά και στον πόλεμο και στον τρόπο να εδραιώνει τη δύναμή του δια των όπλων του. Ως προς τη στρατιωτική οργάνωση λοιπόν των Μυκηνών Ελλήνων, πίσω μου θα εξακολουθεί να υπάρχει η διαφάνεια με τα ξύφη της εποχής, δεν έχουμε άμεσες πληροφορίες από γραπτά στοιχεία. Και αυτό είναι λογικό, γιατί ο τρόπος εκπαίδευσης και μάχης δεν θα μπορούσε να είναι καταγεγραμμένος σε αρχαιακές καταγραφές. Αντλούμε λοιπόν εμέσως στοιχεία τις καταγραφές των πύληνων πινακίδων των Μυκηναϊκών Ανακτορικών Κέντρων, αλλά αντλούμε επίσης στοιχεία αναλογικά από τις σχετικές ομηρικές περιγραφές. Παλαιότερα πίστευαν ότι τα ομηρικά έπι ως προϊόν μυθοπλασίας ή φαντασίας ή καλλιτεχνικής δημιουργίας δεν απεικονίζουν πιστά την εποχή στην οποία αναφέρονται, γύρω στο 1200 και ίσως και παλαιότερα. Όμως αυτό πλέον θεωρώ ότι είναι διαπιστωμένο, οι σχέσεις και τα περιγραφόμενα στα ομηρικά έπι είναι ακριβή και αυτό σε πολλά σημεία, σημεία που τα γνωρίζουμε και σημεία που ακόμη δεν έχουμε γνωρίσει. Εν πάση περιπτώσει, εδώ βλέπουμε κάποιους Μυκηναίους πολεμιστές που φορούν ένα κράνος στο κεφάλι τους με στερεωμένο χαβιόδοντα, έχουν έναν θώρακα, είναι δερμάτινος. Οι Μυκηναίοι αυτοί πολεμιστές είναι περίπου του 1200 πριν τη χρονολογία μας και φορούν και κνημίδες δερμάτινες. Αυτοί οι πολεμιστές λοιπόν προχωρούν ο ένας πίσω από τον άλλον σε μία μορφή σχηματισμού μάχης που θα μπορούσαμε να πούμε ότι λέγεται φάλαγγα κατάνδρα. Και εδώ σας έχω μια ηλιαδική περιγραφή της πρώτης συλλογικής μάχης από τη Ραψοδία Δέλτα, είναι από το 422 στίχο. Θα ήθελα να σας την διαβάσω σε μια καταπληκτική απόδοση του Μαρονίτη από το βιβλίο «Το Μερικά Μεγαθέματα». Ακούστε τι. «Πώς στην πολύβοη ακτή ψηλά σηκώνει με τις ρηπές του ο Ζέφυρος το κύμα της θαλάσσης, το ένα κατόπιν του άλλου, πρώτα βαθιά στο πέλαγο στεριεύει, ύστερα σπάζει στη στεριά βαριά βογκώντας, τέλος τους σκάβους κορυφώνεται κυρτό, ξερώντας αλυσάχνη, παρόμοια και των Δαναών οι φάλαγγες επάλληλες και ατέλειωτες, η μία πίσω από την άλλη προχωρούσαν να μπουν στη μάχη. Κάθε αρχηγός να ηγεμονεύει στους δικούς του, και εκείνοι αμήλυτοι τραβούσαν μπρος. Δεν θα έλεγες πως έρχεται τόσο στρατός ξοπίσω που έχει φωνή στο στήθος. Με φόβο και σιωπή δέχονταν τα προστάγματα και από τα στυλπνά τους όπλα που τα φορούσαν συνταγμένοι σκόρπιζε ολόγυρα μια λάμψη. Αντίκριοι Τρώες, σαν τα αρνιά στη στάνη πλούσιο αφέντη, χιλιάδες στέκουν να τους αρμέξουν το λευκό τους γάλα. Και ακούγοντας τα προβατάκια να βελάζουν, αντιφωνούν με τα δικά τους τα βελάσματα. Αλλά λιτός παρόμοιος σηκωνόταν και από τον Τρώων τον ευρύχωρο στρατό». Βλέπετε λοιπόν ότι η περιγραφή αυτή της πρώτης συλλογικής μάχης, του τρόπου εισόδου των μαχητών στο πεδίο της τιμής, απεικονίζεται σε έναν μυκηναϊκό αυτό αμφορέα. Συνεχίζει όμοιρος την περιγραφή του ως εξής. «Δεν ήταν ίδιος σε όλους της φωνής ο ήχος. Αντρών που συναχτήκαν από τόσα μέρη και που μιλώντας έσμιξαν αλότριες γλώσσες. Αυτούς ο Άρης τους ξεσήκωνε, τους Τρώες εννοεί, τους άλλους η Παλάδα, τους Αχαιούς, με τη λάμψη των ματιών της. Και τους αντάμωναν ο Δήμος που φοβίζει, ο φόβος που φοβάται. Όταν οι δύο στρατοί συνέπεσαν στον ίδιο χώρο, συνέβαλαν σκουτάρια, δόρατα και τις ανάσες τους οι πολεμιστές, χάλκινους θώρακες ντυμένοι. Και όταν συγκρούστηκαν, αφαλωτές ασπίδες, ακούστηκε ο ρημαγδός ανίκουστος. Αχώριστη αλλαλαγμή και στεναγμή όσων τον όλεθρο σκορπούσαν και εκείνων που στον όλεθρο γλιστρούσαν, καθώς το αίμα τους πλημμύριζε τη γη. Πώς χυμαρώδεις ποταμοί από τα όρη κατεβαίνοντας συμβάλλουν σε φαράγγι το νερό του στιμωμένο και εκείνο κρουνιδών στο χάος πέφτει της βαθιάς χαράδρας, ενώ ο βοσκός από μακριά ακούει επάνω στο βουνό το γδούπο και στοχάζεται, παρόμοια ακούστηκαν να σμίγουν αλλαλαγμοί και στεναγμοί». Αυτός λοιπόν είναι ο τρόπος που ο Όμηρος
περιέγραφε τον τρόπο που συνέβαλαν εναντίον ο ένας του άλλου οι στρατοί της εποχής. Και στα ανακτορικά αρχεία είπαμε ότι γίνεται λόγος για κάποια μορφής αναδιοργάνωση 10 περίπου διοικήσεων. Πίσω μου βλέπετε την εικόνα του επέτη ακολούθου πάνω στο άρμα του, οι οποίες οι διοικήσεις αυτές τελούσαν υπό τις διαταγές των αξιωματούχων με τον τίτλο «Μυρόπας». Και η λέξη είπαμε «από το μοίρα, εδαφική έκταση και πάσαστε τον αόριστο του πατέωμε κατέχον». Ο κατέχον μια εδαφική έκταση. Ο γεωκτήμονας. 800 λοιπόν πολεμιστές, καταναμημένοι σε επιμέρους τμήματα δυνάμεως υπό πολλαπλασίων του 10, φαίνεται ότι υπηρετούν σε διάφορους σταθμούς ή φυλάκια παρατηρητήρια που βρίσκονται στα παράλια της Μεσσηνιακής επικράτειας. Τα παράλια αυτά αναφέρονται στις πινακίδες της γραμμικής Β ως έφαλα, οπίαρα, βλέπετε την γραμμική απεικόνηση και την συλλαβική της απεικόνηση από κάτω. Έτσι λοιπόν, με την φύλαξη των παραλίων, η επικράτεια της Πύλου ήταν εξασφαλισμένη από ευνηδιαστική επίθεση κάποιου εχθρού που θα έρχονταν από τη θάλασσα. Και εδώ να ανοίξουμε μια παρένθεση, το είπαμε στην προηγούμενη διάλεξη, οι Μυκηναίοι, οι άνακτες, οι ευγενείς του Μυκηναϊκού Ανακτόρου δεν παρέμειναν στο Ανάκτορο. Δεν νικήθηκαν από τους ενδεχομένους εισβολείς. Έφυγαν μαζί με τα πολύτιμα πράγματά τους και έμειναν πίσω οι αρχαιακές καταγραφές και κάποια ασήμαντα για αυτούς αποκτήματα. Και βέβαια μπορεί να απήκησαν άλλες περιοχές της Μεσογείου ή να μετήκησαν σε γειτονικά και συγγειονικά βασίλεια. Ο σύνδεσμος μεταξύ των οπλισμένων στρατιωτών των παραλίων, που ήταν ελαφρά οπλισμένοι στρατιώτες, και των τοπαρχών, ήταν οι αρχές. Υπάρχει η λέξη αρχή, ορκά την καταγράφω στη Μυκηναϊκή γραφή, με δύο συλλαβογράμματα, τα βλέπετε χαραγμένα. Αυτοί λοιπόν μετέδιδαν διάφορες πληροφορίες στρατιωτικής φύσεως και βέβαια πληροφορίες στρατιωτικής φύσεως ακόμη και από εκείνη την εποχή μεταδίδονταν και με σήματα φωτιάς. Γι' αυτό βλέπετε εδώ, είναι μέσα από το Μυκηναϊκό κάστρο των Μυκηνών, βλέπετε στο βάθος είναι η πύλη των Λεόντων και αριστερά ο ταφικός περίβολος Α, που ήταν περικλεισμένος στα κυκλόπια τείχη της Ακροπόλεως. Οι πληροφορίες λοιπόν ακόμη και σε εκείνα τα αρχαιότατα χρόνια μεταδίδονταν με τη μέθοδο των φρικτοριών. Έτσι και το κανάλι, το φιλόξενο κανάλι που βρισκόμαστε σήμερα εδώ, προσπαθεί να μεταδώσει αυτά τα σήματα, όχι πλέον με φωτιά, αλλά με τον λόγο των συνεργατών του. Η αρχαιολογική έρευνα ως προς το ανάκτορο των Μυκηνών έχει αποδείξει στην κορυφή του υψώματος του προφήτη Ηλία, που βρίσκεται κοντά στην Ακρόπολη των Μυκηνών, ότι υπήρχαν παρατηρητήρια όπου Μυκηναίοι πολεμιστές κατόπτευαν την περιοχή, έχοντας ευρύτατο οπτικό πεδίο σε όλη την αργολική πεδιάδα και τα γύρω όρη της. Επομένως, μπορούσαν άμεσα και γρήγορα με το άναμα της φωτιάς να μεταδώσουν τις συγκεκριμένες πληροφορίες για ό,τι έβλεπαν. Εδώ βλέπετε την απόλυξη της Μυκηναϊκής Ακρόπολης μετά την πύλη των Λεόντων. Είναι φοβερό, αυτός ο πολιτισμός είχε την τεχνολογία για να καταφέρει αυτά τα επιτεύγματα, όπως είπαμε, και στην αρχιτεκτονική και σε άλλες τέχνες. Βλέπετε μια καλλιτεχνική απεικόνηση της Ακροπόλεως στο βάθος η πύλη των Λεόντων. Και εδώ η πύλη των Λεόντων με Μυκηναίους, επίσης μια φανταστική απεικόνωση που προφανώς ανταποκρίνεται σε μεγάλο βαθμό στην αλήθεια. Και εδώ είναι μια απεικόνιση του συνόλου της Μυκηναϊκής Ακρόπολης στις Μυκήνες. Βλέπετε στο κάτω μέρος είναι η πύλη των Λεόντων και στο δεξί εσωτερικά των κυκλοπίων τυχών ο ταφικός περίβολος Α. Στο κέντρο και στο πιο ψηλό σημείο είναι το ανακτορικό κτίριο όπου βρίσκεται και η αίθουσα του θρόνου. Φαίνεται φωτιά ο καπνός από την εστία του Μυκηναίου Άνακτος. Τώρα η άριστη οργάνωση του Μυκηναϊκού στρατού της ύστερης Μυκηναϊκής περιόδου
υποδηλώνεται από την ομοιόμορφη στρατιωτική του αμφίεση και βλέπετε εδώ ένα σπουδαίο έμβρημα. Το αντίο αυτό ονομάζεται Αντίο των Πολεμιστών, εκτίθεται στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο με αριθμό καταλόγου 1426 και ήρθε στο φως από τις ανασκαφές των Ανάκτορων των Μυκηνών. Το είδαμε και νωρίτερα, χρονολογείται γύρω στο 1200 και παρουσιάζει μία σειρά Μυκηνών πολεμιστών ενδεδειμένων με ομοιόμορφη στρατιωτική στολή. Κρατώντας ένα κοντό δόρυ, το οποίο έχετε, βλέπετε έχει πάνω του στηριγμένο ένα σιτοδοχείο ή υδροδόχο ενδεχομένως. Τα χαρακτηριστικά στοιχεία λοιπόν είναι η ομοιόμορφη αμφίεση, οι πολεμιστές βαδίζουν στοιχειδών, έχουν ένα σχηματισμό πορείας φάλαγγα κατάνδρα, φορούν ίδιου τύπου κράνη, έχουν στερεωμένο έναν ή δύο χαβλιόδοντες πάνω σε αυτά, φορούν δερμάτινο θώρακα και έχουν κροσωτούς χιτώνες, έχουν το βραχή θόρυ για το οποίο μιλήσαμε στο δεξί χέρι και η μισελινοειδή ασπίδα στο αριστερό, κάτι σαν το σχήμα της πέλτης των κλασικών χρόνων, και ένα κολοκυθοειδές αγκείο, υδροδοχείο ή σιτοδοχείο στερεωμένο πάνω στο δόρυ τους. Τα υποδήματά τους επίσης είναι ομοιόμορφα και φορούν και ένα δερμάτινο είδος κνημίδων. Εδώ λοιπόν είναι το αγκείο καλύτερα και εδώ είναι μία παράσταση από σφραγιστικό δαχτυλίδι, χρυσό δαχτυλίδι, μυτιναϊκό, το οποίο μας δείχνει τον επιδέξιο χειρισμό και βέβαια την ανάγκη να τον καταγράψουν αυτό σε ένα αντικείμενο που θα μείνει στη μνήμη, τον επιδέξιο χειρισμό των όπλων. Βλέπουμε μία παρόμοια απεικόνηση με αυτή την απεικόνηση του σφραγιδόλου που είδαμε στην αρχή, που ήταν σε αχάτι του 1500. Εδώ είναι λοιπόν σε χρυσό και είναι ένας όρθιος πολεμιστής, ο οποίος έχει ήδη καταφέρει ένα πλήγμα στον πολεμιστή που βρίσκεται κάτω στα πόδια του και ετοιμάζεται να καταφέρει ένα πλήγμα στο στήθος του πολεμιστή που βρίσκεται γονατισμένος μπροστά του. Στην άκρη της παράστασης υπάρχει και ένας τέταρτος πολεμιστής, κρυμμένος πίσω από μια μεγάλη πυργοειδή ασπίδα που κρατάει ένα δόρυ, ο οποίος ακόμη δεν τολμάει να μπει στη μάχη. Αυτός ο Μυκηνός πολεμιστής λοιπόν που απεικονίζεται στο δαχτυλίδι είχε τη δύναμη να τα βάλει με τρεις πολεμιστές και ήδη είχε καταφέρει να θέσει εκτός μάχης τους δύο από αυτούς. Αυτό το σφραγιστικό χρυσό δαχτυλίδι χρονολογείται γύρω στο 1500. Είναι περίπου της ίδιας χρονολογίας και σας λέω πιθανόν και λίγο παλαιότερο από από τα ευρήματα του τάφου του πολεμιστή των Γρυπών. Βρίσκεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών, ο αριθμός καταλόγου είναι 241 και η ασπίδα του πολεμιστή στη δεξιά πλευρά του δαχτυλιδιού μας θυμίζει την πυργοειδή ασπίδα του Αίαντα που περιγράφει ο Όμηρος. Αυτή είναι, θα την πούμε αργότερα την περιγραφή αυτή. Αυτή είναι η παράσταση από τον Αχάτη, της παράστασης της μάχης του Αχάτη. Και εδώ κοιτάξτε τι σπουδαίο, 2 εκατοστά, μια μικρή πετρούλα στην ουσία που βρήκαν οι αρχαιολόγοι, έτσι ήταν ο σφραγιδόλιθος αυτός. Και αφού τον καθάρισαν, αυτή είναι η γραμμική του απεικόνηση, εδώ θα ήθελα να προσέξετε αυτό που σας είπα, το χιτόνιο που φοράει στους μυρούς ο πολεμιστής με την ασπίδα, είναι όμοιο με τον πολεμιστή που έχει ήδη τεθεί εκτός μάχης, νεκρός. Βλέπετε, είναι κάπως σαν τον kilt των Σκοτσέζων, απεικονίζεται καρό. Επομένως, αυτοί ανήκουν σε ίδια ομάδα και ο πολεμιστής που τους κατανίκησε σε άλλη ομάδα, προφανώς ο ιδιοκτήτης του σφραγιστικού λίθου. Εδώ είναι το κόσμημα αυτό μετά τον καθαρισμό του. Αυτό είναι λοιπόν το τέλος της ομιλίας μου και θέλω να την κλείσω με την παράσταση αυτή από τον θρόνο του άνακτα της Πύλου με τους γρίπες να τον προστατεύουν δεξιά και αριστερά του. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε.